κόσμο. Γιατί η στάση του καθενός εδώ μέσα κρίνεται. Προφανώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ πέρα μέσα ότι όλοι μας, ότι το πρόβλημα έχει όνομα και είναι και είναι οι διαχρονικές ευθύνες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που ολιγορούσαν τόσο το ΠΑΣΟ, όσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να έρχονται σήμερα και να γίνουν κροκοδίλια δάκρυα για το τι πήγε στραβά, τι δεν έγινε και να πάμε πίσω στο κίνημα και να ανοίξει το πράγμα, αλλά το θέμα είναι να δούμε ότι πρέπει να ασκήσουμε τις κατάλληλες πιέσεις. Όπως αναφέρθηκε λοιπόν και από τον επικεφαλή της παράταξης, το θέμα, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Γι' αυτό και δεν είναι ζήτημα το πόσο βαράμε το χέρι στο τραπέζι σε προσωπικό επίπεδο ή το πόσο, για παράδειγμα, θα είμαστε δουλικοί ή όχι. Δεν κρινόμαστε γι' αυτό. Ορίστε. Λέω τους κοινούς ανθρώπους που μιλάμε μεταξύ τους. Σας διακόπτω. Άρα, για να καταλάβουμε, την προηγούμενη Κυριακή έγινε μια κινητοποίηση περί των 1.000 ατόμων και ας λένε κάποιοι για 400 που θέλουν να αποσιωπήσουν κιόλας τη δυναμική αυτής της κινητοποίησης. Το μήνυμα που έστειλε λοιπόν αυτός ο κόσμος βγαίνοντας στους δρόμους είναι μήνυμα διεκδίκησης. Και αυτή η διεκδίκηση ήταν που αποτέλεσε το καταλήτη για να μπορέσει να προχωρήσει κάτι σε σχέση με το θέμα των ΕΛΠΕΚ και να το συζητάμε εδώ πέρα μέσα σήμερα. Είναι καταλήτης για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τις κατάλληλες πιέσεις, όχι στο εδώ και τώρα, αλλά να δούμε την προοπτική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα δώσουμε κι άλλο χρόνο προκειμένου να, πώς το λένε, να βάζουμε, συγγνώμη, να βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας, να δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο και θέληση και πίστη προκειμένου να βάζουμε μπροστά την δημοσιογραφία. Για αυτή την άποψη μπαίνει και πολύ ξεκάθαρα το ζήτημα περί αναστολής της λειτουργίας. Αυτά είχα να δηλώσω. Από εμάς, από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Λαϊκής Εσπήρωσης, μέσα από αυτή την κινητοποίηση που έγινε, ούτως ή άλλως έγινε μέσα από μαζικούς φορείς, σωματείας, συλλόγους, είμαστε και εμείς κομμάτι μέσα από αυτό, γι' αυτό και εμείς τεσόμαστε απέναντι σε αυτό και η λύση θα βρεθεί στον δρόμο.